ανέργων της δυστυχίας τους και την ανάγκη να ενισχυθούν, η κυρία Κράτσα αναβάλει το ζήτημα των νοσοκομείων. Και ναι, η κατάσταση και των ανασφάλιστων. Ναι, αλλά ήθελα να πω και στον κύριο Κασί και στην κυρία Κράτσα ότι 3 εκατομμύρια ανασφάλιστοι, διαλυμένα νοσοκομεία και 1,5 εκατομμύριο άνεργοι δεν έπεσαν από τον ουρανό. Μία μέρα ξημερώματα είναι αποτέλεσμα των μνημονιακών πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζονται αδιάλειπτα αυτά τα 4 χρόνια στην πατρίδα μας από τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα για λίγο την προσοχή σας. Να τελειώσω. Εγώ σας άκουσα, κυρία Κράτσα. Κυρία Κράτσα, θα πρέπει να πάω να μιλήσω με αρχηγό ενός κόμματος. Πάγωμα, υποχώρηση της οικονομίας, οδήγησαν σε κλείσιμο εκατοντάδες χιλιάδες μαγαζιά και επιχειρήσεις και οδήγησαν στην ανεργία. Και κύριε... Τώρα κύριε, θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, κυρία Κράτσα. Ακούστε με, κύριε Στρατούλη. Θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, θα με βοηθήσει και ο Στρατούλη. Θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο να πάμε να υποδεχτούμε.